Το σπίτι η κατάσταση είναι απερίγραπτη. Αν δεν το ζεις, δεν το πιστεύεις. Κοιμάται στις 7 το πρωί για βράδυ. Ξυπνά μετά από 4 ώρες το πολύ και είναι σαν να γκρίμει στο κλουβί. Πήγαινε στο κέντρο διημέρευσης τα πρωινά. Πήγαινε και 2 Σάββατα το μήνα στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ σε ημερήσιο πρόγραμμα. Καμία άλλη έξοδο. Έχει καταλάβει κανείς τη δική μας καθημερινότητα? Σε εμάς δεν θα χτυπήσει το τηλέφωνο να του πει ο φίλος του πάμε για καφέ στην πλατεία. Σε εμάς δεν θα περάσει η παρέα του και θα πάνε για άραγμα στην παραλία. Πολλά παιδιά σαν το δικό μου, η μόνη τους έξοδος ήταν το σχολείο τους. Η μόνη του επαφή με συνομήλικους. Δεν καταλαβαίνει που πήγαν οι θεραπευτές του, που εξαφανίστηκαν οι συμμαθητές του. Δεν αντιλαμβάνεται γιατί δεν μπορεί να πάει σχολείο. Σταμάτησε να τρώει στο τραπέζι μαζί μας. Δεν απαντάει σε κανέναν. Δεν θέλει να ασχοληθεί με τίποτα. Όλη μέρα στο παράθυρο και στο μπαλκόνι με περιοδικά αυτοκινήτων. Έσπασε τα τζάμια της ντουσιέρας. Άγγελο είχαμε και δεσπάχτηκε κι αυτός κι εγώ. Στα χέρια του έχουν ματώσει όλα του τα νύχια. Δεν μ' αφήνει να τον αγγίξω, να του τα καθαρίσω. Πόσο υπομονή και πόσο αγάπη. Δεν φτάνει η αγάπη. Φοβάμαι για το παιδί μου, πάλι φοβάμαι. Έχουμε χάσει τον ύπνο μας. Δουλεύει ο πατέρας του με 1000 έννοιες στο δρόμο. Θα μας βρει κανένα χειρότερο κακό. Συγκλονιστική κατάθεση ψυχής που περιγράφει την καθημερινότητα, όπως σας είπα προηγουμένως, μιας μάνας η οποία ζει με το παιδί της που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, σε κατάσταση εγκλεισμού βεβαίως. Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις για το τι μελιγενέστε με τα ειδικά σχολεία και τα κέντρα διημέρευσης. Θέλω να πάμε να συναντήσουμε ευθύς αμέσως με τη βοήθεια της τεχνολογίας τον κύριο Χρήστο Τζαμούση, τον αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία. Κύριε Τζαμούση, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Κουμαντάκη. Μέχρι πού θα πάει τελικά αυτή η κατάσταση? Σηκώνεται η τριχιά του οποιοδήποτε ακούει τα λόγια αυτά της μάνας, η οποία καθημερινά αγωνιά για την κατάσταση την ψυχολογική και τη σωματική του παιδιού της. Όπως είπα προηγουμένως και το επαναλαμβάνω για μία ακόμα φορά, έχουν επιστρέψει μαθητές στα σχολεία. Αύριο θα έχουμε ανακοινώσεις για τα δημοτικά σχολεία και τα κέντρα διημέρευσης και η ειδική αγωγή παραμένουν στα αζήτητα. Ακριβώς όπως το λέτε είναι. Βέβαια υπάρχουν κάποια αισιόδοξα μηνύματα. Υπάρχει μια σχετική διαβούλευση με την Επιστημονική Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας. Ναι. Εμείς έχουμε στείλει επιστολές, όπως αναφέρατε, τόσο στον Πρωθυπουργό όσο και στον Υπουργό Υγείας όσο και στην Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων. Περιμένουμε. Υπάρχει κάτι θετικό σήμερα, δηλαδή υπήρξε μια σχετική πρωτοβουλία και μια σχετική ενημέρωσή μας. Περιμένουμε όμως, εμείς έχουμε κάνει μια διαβούλευση με τους φορείς μας όλη την Ελλάδα και έχουμε υποβάλει μαζί με το αίτημά μας αυτό να ανοίξει και η ειδική αγωγή και τα ειδικά σχολεία και τα κέντρα διημέρωσης και τα κέντρα ημέρας για τα άτομα με αναπηρία, σταδιακά βέβαια και με ασφάλεια, όπως σταδιακά και με ασφάλεια έχουν γίνει μέχρι τώρα όλα τα βήματα και αυτό είναι προς τιμήν και της ηγεσίας της χώρας μας και της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, αλλά και όλων εμάς που έχουμε υπακούσει σε όλες αυτές τις τις συμβουλές και σε όλα αυτά τα πρωτόκολλα που μας έχουν ανακοινώσει. Ωστόσο, πάντως, θετικό θα είναι. Αν έχουμε εξελίξεις ως προς αυτή την κατεύθυνση που μας περιγράφεται, κύριε Τζαμούση, θα είναι ό,τι πρέπει, το ιδανικό για τις οικογένειες ατόμων με αναπηρία και ατόμων που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Περιμένετε. Αλλά μέχρι τώρα δεν αλλάζει η κατάσταση. Όχι, δεν αλλάζει το γεγονός ότι άτομα με αναπηρία και αυτιστικά άτομα παραμένουν έγκλειστοι μέσα στα σπίτια τους αυτή την περίοδο, ασχέτως ότι έχουμε φύγει από το κομμάτι της καραντίνας, όλοι βγαίνουμε έξω για τον καφέ μας, όλοι θα κάνουμε τη βόλτα μας. Αυτά τα παιδιά είναι αναγκασμένα να μείνουν μέσα με κλειστά τα κέντρα διημέρευσης, όπως είπαμε προηγουμένως. Περιγράψτε μας λίγο τις καταστάσεις που βιώνετε σε καθημερινή βάση και τι σας μεταφέρουν και οι γονείς των ατόμων με αναπηρία. Ανάλογες ήταν συγκλονιστικά τα λόγια τα οποία ακούσαμε προηγουμένως. Ανάλογες επιστολές και τηλεφωνήματα έχουμε από πάρα πολλούς γονείς από όλη την Ελλάδα που εκφράζουν την αγωνία τους, γιατί ξέρετε κάτι, το παρατεταμένο αυτό απαγορευτικό που ισχύει για τα άτομα με αναπηρία θα φέρει τα άτομα με αναπηρία σε ένα πισωγύρισμα. Θα χάσουν και ό,τι έχουν κατακτήσει μέσα από την εκπαίδευσή τους όλα αυτά τα χρόνια.
είναι πολύ γνωστό στην ειδική αγωγή ότι αυτά χρειάζονται μια συνεχή εκπαίδευση και διαβίωση. Και τώρα έχει διαταραχθεί το πρόγραμμά τους στο καθημερινό, έτσι. Έχουν βγει από τη ρουτίνα τους και το άγχος που, και το ψυχολογικό που έχει προκαλέσει όλη αυτή η κατάσταση, γιατί δεν μπορούν να αντιληφθούν αρκετά πράγματα, κάποια από αυτά βέβαια, δημιουργεί και μια αφόρητη πίεση σε όλη την οικογένεια. Διότι ξέρετε πολύ καλά ότι η οικογένεια ενός παιδιού με αναπηρία δεν είναι μόνο γονείς ενός παιδιού με αναπηρία, είναι και σύζυγοι, είναι και γονείς άλλων παιδιών που έχουν στο σπίτι, είναι και εργαζόμενοι, και όλο αυτό, ξέρετε, είναι πάρα πολύ βαρύ το φορτίο και δεν συνδυάζεται εύκολα. Μάλιστα, είπατε τουλάχιστον προηγουμένως, το αισιόδοξο της υπόθεσης είναι ότι υπάρχουν κάποια ψήγματα αισιοδοξίας ως προς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ θα τολμήσω να ρωτήσω, γιατί νομίζω και τα νέα μέτρα που έχουν να κάνουν με την εξαποστάσεως διδασκαλία ή με την παρακολούθηση των μαθημάτων, δεν ξέρω τελικά αν αφήνω ανεπηρέαστα ακόμα και την ειδική αγωγή, και δεν ξέρω αν έχετε, αν διατηρείτε ενστάσεις από αυτού, κύριε Τζαμούση. Κοιτάξτε, η εξαποστάσεως όσον αφορά την ειδική αγωγή, επειδή εμείς την προσπαθήσαμε να την εφαρμόσουμε, δεν είναι εύκολο να εφαρμοστεί. Καθόλου μάλιστα εύκολο. Επίσης αυτό δημιουργεί και ανισότητες. Διότι είναι πάρα πολλοί οι άνθρωποι αυτοί που δεν έχουν τα απαραίτητα μέτρα μέσα για να το παιδί τους να πάρει μέρος σε αυτή την εξαποστάσεως εκπαίδευση. Και όπως καταλαβαίνετε, η ανισότητα είναι ακόμα μεγαλύτερη σε αυτή την περίπτωση, έτσι, σε αυτά τα πλαίσια, όταν πλέον μπορεί να παρακολουθείτε, ας πούμε, ένα μάθημα εξ αποστάσεως ή να παρακολουθείτε γενικότερα η διαδικασία του μαθήματος μέσα από μια διαδικτυακή πλατφόρμα. Εγώ θέλω να... Κοιτάξτε, να δείτε, η εκπαίδευση και η φυσική παρουσία του παιδιού με αναπηρία δεν μπορεί να αντικατασταθεί με τίποτα. Με τίποτα. Η αλήθεια είναι με αυτή. Τίποτα. Η αλήθεια είναι αυτή. Θέλω να μου πείτε, γιατί... Εγώ θέλω να σας πω, παρακαλώ, ότι υπάρχουν κάποιες ενδιασμοί ως το... Γιατί, ξέρετε, όλο αυτό δημιουργεί και ένα ερωτηματικό πλανάτε. Γιατί τα άτομα με αναπηρία, γιατί τα ειδικά σχολεία δεν ανοίγουν, μήπως τα άτομα με αναπηρία είναι φορείς του ιού, δηλαδή υπάρχουν και τέτοιες μπορούμε να πούμε ξαφνικά σκέψη. Και επιτρέψτε μου το σχόλιο, κύριε Τζαμούση, το αναφέρουν και οι τηλεθεατές, ξαφνικά περιθωριοποιήσαμε τελικά τα άτομα με αναπηρία για μία ακόμα φορά, εγώ θα τολμήσω να το πω, για μία ακόμα φορά, και όλοι αναρωτιόμαστε γιατί, που ουσιαστικά θα έπρεπε να είναι στην πρώτη γραμμή των ατόμων και του πληθυσμού και της κοινότητας, που θα έπρεπε να τη χάνουν περισσότερης προστασίας και ασφάλειας. Ακριβώς. Για να επανέλθω στο θέμα και να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, επειδή υπάρχει και η εσφαλμένη εντύπωση ότι τα άτομα με αναπηρία δεν μπορούν να εφαρμόσουν πρωτόκολλα και να ακολουθήσουν κάποιους κανόνες. Είναι πολύ μεγάλο το λάθος αυτό. Η μεγάλη τους πλειοψηφία των παιδιών με αναπηρία μπορεί να υιοθετήσει και να εφαρμόσει και τα μέτρα και πρωτόκολλα. Αρκετά από αυτά βέβαια οφείλουμε να τα εκπαιδεύσουμε ως προς αυτά. Και αυτός είναι και ο ρόλος και ο σκοπός της ειδικής αγωγής ή της εκπαίδευσης. Και στο σχέδιο που έχουμε εμείς προτείνει για τη σταδιακή επάνωδο των μαθητών με αναπηρία στα κέντρα ενημέρωσης, στα ειδικά σχολεία, έχουμε πει ότι οι πρώτες μέρες και οι πρώτες ώρες θα αφιερωθούν στο να εκπαιδεύσουν τα παιδιά πάνω σε αυτό το κομμάτι, έτσι, στην τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας. Βέβαια. Είναι καθήκον, είναι και από τα πρώτα πράγματα που η ειδική αγωγή οφείλει να κάνει. Είναι να εκπαιδεύσει τα παιδιά με αναπηρία σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και σε συγκεκριμένα πράγματα που θα είναι προς όφελος της καθημερινότητά τους και της κοινωνικοποίησης. Μάλιστα. Κύριε Τζαμούση, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Ξέρετε, ο χρόνος είναι αμήλικτος, αλλά νομίζω κάθε φορά που μιλάμε για άτομα με αναπηρία, για άτομα που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, αρκούν
λίγα δευτερόλεπτα, λίγα λεπτά, όπως είδαμε προηγουμένως και τη συγκλονιστική αυτή μαρτυρία που περιγράφει η γυναίκα την καθημερινότητά της, για να στείλουμε το μήνυμα. Κρατάω το θετικό της υπόθεση ότι υπάρχουν θετικά ψήγματα όσον αφορά το μέλλον του ανοίγματος στην ειδική αγωγή, των σχολείων της ειδικής αγωγής. Εδώ είμαστε, παρακολουθούμε το ζήτημα και για οτιδήποτε άλλο προκύψει. Ήθελα να προσθέσω κάτι που πραγματικά δημιουργεί και μια μεγάλη ανισότητα. Ξέρετε, οι μαθητές με αναπηρία που φοιτούν στα κανονικά σχολεία, ναι, με παράλληλη στήριξη, υπάρχει ειδικό πρωτόκολλο για αυτούς, οι οποίοι έχουν επιστρέψει κανονικά στα σχολεία τους. Οι υπόλοιποι μαθητές με αναπηρία που δεν φοιτούν σε κανονικά σχολεία με παράλληλη στήριξη, αλλά σε ειδικά σχολεία, αυτοί δεν μπορούν να μείνουν. Δεν μπορούν να επιστρέψουν στα θρανία. Υπάρχει δηλαδή. Καλά κάνετε και επισημαίνετε, για να δούμε και τις διαφορές. Βέβαια. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Τζαμούση, για μία ακόμα φορά. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.